Στις κάλπες προσήλθαν οι αρτοποιοί του νομού Εύρου ώστε να αναδείξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο στη συντεχνία τους. Οι αρτοποιοί από το πρωί βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη ώστε να εκλέξουν αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν και που θα διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για τον κλάδο τους, μια περίοδο που και αυτός βάλεται. Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα τα μέλη του Σωματείου Αρτοπιών Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Εύρου, Κώστας Γεβρεκίδης, κατά τη διάρκεια του απολογισμού συζητήθηκαν τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης, ενώ συζητήθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αρτοπιών. Ήταν ένας απολογισμός ο τριετίας, το τι έχει κάνει αυτή η διοίκηση για αυτή την τριετία και οικονομικός και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για το συμφέρον των αρτοπιών, ξαλά αυτό λέει το καταστατικό μας. Και ερχόμαστε σε νέες εκλογικές διαδικασίες, όπου το Σώμα θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνέλθει μετά για να βγάλει το Προεδρείο που πρέπει να βγάλει. Ο Πρόεδρος των Αρτοπιών Εύρου αναφέρθηκε και στη μελέτη που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδας, από την οποία βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Η έρευνα αυτή έχει βγάλει αρκετά θετικά στοιχεία για να ξέρουν και οι αρτοποιοί τι ζητάει ο καταναλωτής και τις δύσκολες στιγμές που περνάνε αρκετά αρτοποιοί αυτή τη στιγμή που είναι στο κόκκινο. Η μελέτη αυτή έγινε στην Αθήνα και αφορούσε, έγινε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Αυτό είπα και στη Γενική Συνέλευση, ότι ο σκοπός της νέας διοίκησης είναι να βγει, τώρα που έχουμε τον μπούσουλα πώς περίπου γίνονται οι μελέτες, να γίνει μια τέτοια μελέτη και στον Εύρο με τη βοήθεια πάντα του επιμελητηρίου. Όπως επισήμανε ο κύριος Γεβρεκίδης, αρκετά αρτοπιεία βρίσκονται στο κόκκινο, καθώς έχει μειωθεί δραματικά η αγοραστική κίνηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ορισμένα αρτοπιεία να βάλουν λουκέτο. Υπάρχει γενικά μια κρίση στην αγορά. Ο καταναλωτής έρχεται, παίρνει μόνο το ψωμί και φεύγει, δεν παίρνει όλα τα άλλα τα προϊόντα. Έχουν μεγάλη πτώση όλα τα άλλα τα προϊόντα. Σύν ότι συνορεύουμε με τη Βουλγαρία. Ένα θέμα ήταν και αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται βουλγάρικο ψωμί και στον Εύρο.